Να πούμε λοιπόν ότι οι υπηρεσίες του Δήμου λειτουργήσαν άψογα. Όλος ο μηχανισμός, ο εκλογικός, όλες αυτές τις τελευταίες μέρες οργανώθηκε σωστά υπό τις οδηγίες του αρμόδιου αντιδημάρχου. Ξεκίνησαν οι εκλογές 7 η ώρα το πρωί χωρίς κανένα πρόβλημα σε όλα τα εκλογικά τμήματα του Δήμου Σιτίας και νομίζω ότι αυτό δείχνει ότι λειτουργήσαμε σωστά, δουλέψαμε σωστά και γι' αυτό είχαμε και αυτό το αποτέλεσμα το θετικό σε αναφορά την διαδικασία εκλογής που γίνεται σήμερα. Όσον αφορά τώρα την υποψηφιότητά μου, θεωρώ ότι ο σχεδιασμός ο δικός μας, Σιτίας Δήμος Αλλάζει, θα είναι ο νικητής και αυτών των εκλογών, διότι εμπιστευόμαστε την κρίση του Στυριακού λαού, διότι είμαστε σίγουροι ότι το έργο το οποίο δείξαμε όλη αυτή την περίοδο, αυτό το μικρό χρονικό διάστημα και κάτω από αντίξωες συνθήκες θα εκτιμηθεί θετικά και θα μας δώσει και πάλι τη δυνατότητα να αναλάβουμε την ευθύνη διαχείρισης των δημοτικών πραγμάτων και για την επόμενη κρίσιμη πενταετία. Πολύ κρίσιμη για το μέλλον του Δήμου μας, για το μέλλον της Κρήτης μας, για το μέλλον της χώρας μας. Εύχομαι σε όλους καλή δύναμη και αύριο θα πούμε περισσότερα αφού δούμε το αποτέλεσμα. Σήμερα είναι μια πάρα πολύ σημαντική ημέρα για το Δήμο Σιτίας. Ο κόσμος καλείται να δώσει την ψήφο του, η οποία θα καθορίσει το μέλλον του τόπου μας για τα επόμενα 5 χρόνια. Αυτό πάει να πει ότι είναι πάρα πολύ σημαντική ψήφος. Πιστεύουμε ότι ο Δήμος Σιτίας αξίζει κάτι καλύτερο. Αυτή η ψήφος είναι η ελπίδα για το Δήμο. Αυτά έχω να πω. Η σημερινή εκλογική μάχη είναι μία ακόμη μάχη που έχει τη δυνατότητα ο σιτιακός λαός να τιμωρήσει όλους αυτούς που είναι υπεύθυνοι για τα σημερινά προβλήματά του, δηλαδή τις δυνάμεις τις κυβερνητικές που βρίσκονται κάτω από το ψηφοδέλτιο του κυρίου Πατεράκη. Επίσης, πρέπει να γυρίσει την πλάτη στις δίθεν νέες και άφθαρτες δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας που βρίσκονται κάτω από το ψηφοδέλτιο της κυρίας Καρβελάκης και οι οποίοι του λένε ψέματα ότι μπορούν με τα ίδια υλικά να φέρουν την αλλαγή, να ξημερώσουν καλύτερες μέρες, ότι είναι το μικρότερο κακό, που όμως στην πραγματικότητα είναι το σκαλοπάτι για το μεγαλύτερο κακό. Βρίσκονται και οι δύο παρατάξεις στην ίδια όχθη, υπηρετούν την αντιλαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία και θα εφαρμόσουν εάν εκλεγούν στον Δήμο. Ρίχνοντας το ψηφοδέλτιο με σήμα το γαρίφαλο των αγώνων και της ελπίδας, δυναμώνουν τις δυνάμεις του ΚΚΕ, που δεν ντρέπονται για την κομματική τους ταυτότητα, αλλά είναι υπερήφανοι γιατί καθημερινά αγωνίζονται για τα δικαιώματα του λαού στην εργασία, στην παιδεία, στην υγεία, στον πολιτισμό, στον ελεύθερο χρόνο, στον αθλητισμό. Δυναμώνοντας την λαϊκή συσπήρωση, δυναμώνει η φωνή του λαού, δυναμώνει η αντίστασή του, δυναμώνει η οργάνωσή του για να μπορεί να αντισταθεί, να αποσπάσει κατακτήσει το σήμερα, να βάλει εμπόδια, να ανακόψει όλα αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα, να διεκδικήσει, αλλά ταυτόχρονα του λέμε την αλήθεια ότι δεν πρέπει να αρκεστεί στα ψίχουλα, ότι πρέπει να παλέψει για να βάλει τις βάσεις για μια άλλη κοινωνία, την κοινωνία που του πρέπει, την κοινωνία όπου ο πλούτος που παράγει με τον ιδρώτα του θα του ανήκει και δεν θα τον κλέβουν μία χούφτα καπιταλιστές.